centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Σπύρου, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σας. Και από ό,τι φαίνεται το θέμα αυτό θα τραβήξει, κύριε Νατσούλη, και αυτά βλέπω. Και πάμε και για Χριστούγεννα. Λοιπόν, καταρχήν λυπάμαι πάρα πολύ για το επίπεδο του Δημάρχου. Πραγματικά λυπάμαι. Γιατί ο τρόπος και οι χαρακτηρισμοί με τον οποίο απευθύνεται στο πρόσωπό μου... Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Κάθεται. Μίλησε για κατήφορο που έχετε πάρει. Έχω πάρει κατήφορο. Εγώ ακόμη η καριέρα μου είναι στην αντιπολίτευση και νομίζω ότι την κάνω και πολύ καλά μέχρι τώρα. Κατήφορο, θα φανεί σύντομα ποιος έχει πάρει. Αναφέρεται σε ορθογραφικά λάθη, το οποίο ειλικρινά δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου και μπορεί να έχει γίνει και από το Word. Ξέρετε, το ορθογραφικό έλεγχο κάποιο λάθος, δεν ξέρω καν τι εννοεί. Πάντως να του πω ότι δεν έχω επικοινωνιολόγο στο γραφείο μου, τους πληρώνει ο Καστοριανός λαός. Ό,τι γράφω και ό,τι λέω τα κάνω μόνη μου. Η απάντησή μου είναι στο δήμαρχο αυτή. Αλλά ας πάμε λίγο στη σοβαρότητα του θέματος, να μην κουράζουμε τον κόσμο με τέτοια πράγματα. Θέλω να μας πει ο δήμαρχος που έχει βάλει όλες τις προτάσεις κάτω, εάν το λατομείο δεν είναι κερδοφόρο, γιατί υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον από τους ιδιώτες. Θέλω να μου το εξηγήσει αυτό. Υπάρχει ιδιώτης που θα πάει σήμερα να χτυπήσει με τόσα. Γιατί τα χρέη θα βαραίνουν τα μηχανήματα. Το πόσο κερδοφόρο ή όχι είναι μια επιχείρηση και πώς δουλεύεις μια επιχείρηση. Αυτό είναι. Θα λέγαμε. Ας παραδεχτεί λοιπόν, κύριε Νατσούλη, ότι δεν μπορεί να το δουλέψει, ότι είναι ανίκανοι σαν δημοτική αρχή να το δουλέψουν. Τόσο απλά θα το πω. Ας το παραδεχτεί λοιπόν και ας μην λέει ότι η μόνη λύση είναι αυτή, γιατί. Πριν λίγο μίλησε ο κύριος Καπαψόγλου, τον οποίον εκτιμώ και σέβομαι. Ναι, ο κύριος Κορετσίδης είπε αν εξυπηρετείτε τα συμφέροντα του Δήμου Καστοριάς ή τελικά του Άργου Σορεστικού. Το ακούσαμε και αυτό. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να στηρίξω τα συμφέροντα άλλου Δήμου. Το έχω αποδείξει μέχρι τώρα και μάλιστα, αν θα δείτε στην επιστολή μου, η πρότασή μας είναι να το δουλέψουμε εμείς πρωτίστως στο λατομείο. Απλά αναφέρω ότι παρόλο που ήταν πολύ πιο σοβαρή η πρόταση του κ. Καπαψόγλου, δεν δέχτηκε να τη συζητήσει καν. Γι' αυτό έκανα αναφορά στην πρόταση του κ. Καπαψόγλου, η οποία δεν ξέρω καταρχήν αν ισχύει ακόμη, έτσι, οπότε δεν μπορώ να την επικαλούμε. Λογικά αυτή τη στιγμή ισχύει η πρόταση την οποία έχει στείλει με την επιστολή. Αυτό είναι το κρίτη. Εγώ πέρυσι όταν έκανε την πρόταση πήγα και το συνάντησα τον άνθρωπο και μου μίλησε για το λατομείο. 20 χρόνια την ξέρει τη δουλειά τόσο καλά. Ο κύριος Κορετζίδης είναι καινούριος δήμαρχος του ενός χρόνου και έχει πλήρη άγνοια. Ποιον θα εμπιστευτώ δηλαδή. Όταν ο κύριος Κυπατσόγλου που δούλεψε 20 χρόνια εκεί μου λέει, παιδί μου, αυτή η επιχείρηση, αν δουλευτεί σωστά και εγώ ξέρω τη δουλειά, μπορεί. Επανέλαβε μια πρόταση σήμερα. Σας δίνω το πανηγύρι, δώστε μου το λατομείο. Το έχει ξαναπεί, φανταστείτε πόσο σύγχρονο είναι. Ναι. Ποιον θα πιστέψουμε δηλαδή εμείς. Θα αφήσουμε αυτό να πέσει κάτω και δεν θα το εξετάσουμε. Δεν θα πιστέψουμε δηλαδή τον κύριο Κυπατσόγλου με όλη την πορεία αυτή που έχει δείξει σαν δήμαρχος και θα πιστέψω τον δήμαρχο του ενός χρόνου που δεν ξέρει τι του γίνεται. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ, το καταλάβατε ότι η απόφαση είναι λυμένη, το είπε και δημόσια, ότι είναι η πιο σωστή απόφαση αυτή της εκμίσθωσης, να μας πει αυτός τι συμφέροντα εξυπηρετεί και τα κάνει όλα αυτά. Εγώ αποκλείεται να το αφήσω αυτό το θέμα να περάσει έτσι. Όσον αφορά για τις προτάσεις μας που κάθε φορά μιλάει ειρωνικά και να φέρουν κάποια πρόταση κτλ. Εγώ θα του πω μέχρι τώρα ότι ό,τι πρόταση κατέβασε η ομάδα μου μέχρι τώρα και όπου η ομάδα μου φώναξε, βγήκαμε σε όλα αληθινή. Και με τους παιδικούς που τα θαλάσσωσε ο Δήμαρχος, με τις απολύσεις τότε και με τα τέλη που φέτος ακολούθησε τη γραμμή που είπαμε πέρυσι να τα βάλει στα ληστή πρόθεσμα, ό,τι είπαμε πέρυσι το έκανε φέτος και σε πολλά άλλα. Δεν θα δεχτώ άλλες τέτοιες ηρωνίες και άλλες τέτοιες συκοφαντίες από το Δήμαρχο. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε, φαντάζομαι, το απόγευμα, γιατί σήμερα το απόγευμα θα συναντηθείτε, θα βρεθείτε τέτα τέτ. Όχι, τετατέτ θα γίνει μέσω τηλεδιασκέψεως. Α, δεν θα βρεθείτε καν στο Δημαρχείο. Α, όχι, μάλιστα, όχι, πάλι μέσω με τηλεδιασκέψεως. Από ό,τι κατάλαβα. Και αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό τετατέτ, τέλος πάντων. Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα, πάλι θα υπεξήγει. Δεν είναι θέμα λέει, του Δημοτικού Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ έχει μάθει να πετάει το μπαλάκι. Όταν δεν μας συμφέρει, δεν είναι θέμα του Δήμου, είναι της Μακεδνός. Αλλά στη Μακεδνός επεμβαίνει και παρεμβαίνει. Και θα σας πω ότι ο κύριος Πέλκας δεν ήθελε να ψηφίσει και να υπογράψει και να κατεβάσει τους όρους που ο Δήμαρχος επιμένει.
να βγει και να το διαψεύσει αυτό. Ο Δήμαρχος έχει βάλει κάποιους όρους του, του ποσού που σας είπα, 50-60. Τα νόμιμα, τα κατώτερα είναι γύρω στους 63.000. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί εγώ βρίσκομαι και σε καραντίνα, ξέρετε. Και όλα αυτά προσπαθώ να τα μαθαίνω με πολύ δύσκολο τρόπο. Λοιπόν, ο Δήμαρχος επιμένει για αυτό το ποσό και όταν ο κ. Πέλκας και οι δικοί μας οι υπόλοιποι του μιλούσαν για τουλάχιστον 150 με 200.000 ευρώ, αυτός αντέδρασε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Τα υπόλοιπα το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά τα ορθογραφικά λάθη, την επόμενη φορά ό,τι στέλνω θα το περνάω πρώτα από τον Δήμαρχο, μιας και έχει και πολλά πτυχία, να μου το διορθώνει αυτός και να το ανεβάζω μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.